Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε πριν που φτάνουμε και στο τέλος της συζήτησης και στο σημερινό νομοσχέδιο μια ανούσια, υποκριτική και εντελώς αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση κατά κύριο λόγο και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου είδους αντιπαράθεση ήταν η συζήτηση για τα Ραφάλ. Που εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι η αγορά του Ραφάλ ψηφίστηκε και από τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κίνημα Αλλαγής και από την Ελληνική Λύση. Και μάλιστα με διθυραμβικούς χαρακτήρες ότι η αγορά του Ραφάλ είναι ένα όπλο για να προασπίσουμε την άμυνα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Αυτό ισχυρίζονταν τότε και ισχυρίζονται και σήμερα βεβαίως. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα αληθοφανές ψέμα. Γιατί ακριβώς τόσο η εμβέλεια των συγκεκριμένων αεροπλάνων, όσο και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων που αγοράζει η κυβέρνηση, οι φρεγάτες για παράδειγμα, έχουν μια τεράστια, πολύ μεγάλη εμβέλεια, ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Από αυτή την άποψη λοιπόν φαίνεται ότι αυτά τα όπλα δεν αφορούν την υπεράσπιση των συνόρων της χώρας, αλλά αντίθετα είναι ενταγμένα στους ευρωατλαντικούς υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς, δηλαδή στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Και με αυτούς ακριβώς τους υπερρεαλιστικούς σχεδιασμούς διαπλέκεται όλο και περισσότερο η ελληνική άρχουσα τάξη στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισής της. Μια γεωστρατηγική αναβάθμιση που οξύνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό με την τουρκική άρχουσα τάξη. Ανταγωνισμό για τα μερίδια αγοράς και τη λαϊλάτιση των συμφερόντων των λαών που θα λάβουν τα δύο αυτά μέρη. Ανταγωνισμό για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν, τα οπλικά αυτά συστήματα δεν προσφέρουν καμία προστασία στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και άλλα και στα σύνορα της χώρας μας. Αντίθετα, αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι ο λύκος δεν μπορεί να φυλάει τα πρόβατα, όπως λέει και ο λαός μας. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δοκιμασμένες δυνάμεις για την αλλαγή των συνόρων στην περιοχή μας. Ας δούμε την ενιαία Ιουγκοσλαβία και τα υπόλοιπα στο διάβατο των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εγγυητές των συνόρων δεν μπορεί να είναι, αλλά αντίθετα αυτοί δυναμητίζουν αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα στη λογική του Διέρε και Βασίλευε. Άλλωστε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων ημερών είναι και για τον αγωγό Ισμέτ και την πορεία του. Και πάλι όταν συζητιόταν στη Βουλή το Μάη του 2021, ακούσαμε μεγαλοστομίες από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κίνημα Αλλαγής, για το ποιος ήταν ο εμπνευστής του ΕΣΤΜΕΤ. Το ψηφίσαν όλα αυτά τα κόμματα μαζί με την Ελληνική Λύση. Και πάλι τότε τονίζονταν από όλες τις πλευρές ότι ο ΕΣΤΜΕΤ θωρακίζει τα δικαιώματα της χώρας μας απέναντι στην Τουρκία, ότι είναι στριμωγμένη πλέον η Τουρκία και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα έχει φτάσει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας να θεωρεί ότι όσοι αντιτίθενται στον αγωγό ΕΣΤΜΕΤ εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα καταφεύγοντας σε μια τέτοια μορφή απέναντι στο ΚΚΕ. Τι επιβεβαιώθηκε? Αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή είχε τονίσει το ΚΚΕ και μόνο το ΚΚΕ με την αντίθετη ψήφο του που έδωσε στη Βουλή τότε. Ότι ακριβώς ο αγωγός αυτός εντάσσεται στους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Και όχι μόνο δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά αποτελεί και πηγή κινδύνου. Και η αντίθεσή μας δεν ήταν όπως ήταν του Μέρα, που είναι γενικά ενάντια στις εξορίξεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη στάση των Αμερικάνων να αμφισβητήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας του αγωγού. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται μια μακροχρόνια στρατηγική αμυντική, όπως την ονομάζει, συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραχωρεί γη και είδωρ στους Αμερικάνους υπεριαλιστές, συνεχίζοντας σε αυτό το επίπεδο την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αλήθεια, να θυμηθούμε και κάτι. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι διθύραμβοι
του κινήματος του ΣΥΡΙΖΑ, του κινήματος αλλαγής του Μέρα 25 για τον Μπάιντεν. Και το θεάρεστο έργο ως μεσία τον προβάλλανε που θα αναγεννηθούν τα οράματα και αιτήματα της σοσιαλδημοκρατίας και κάποια ακόμη και της αριστεράς. Εναπόθεταν όλες τις ελπίδες στον Μπάιντεν. Σήμερα τι λένε αλήθεια για όλα αυτά? Αυτή η επιλογή την οποία κάνουν οι Αμερικανοί για τον Αστυνέτ, ποιον εξυπηρετεί? Τα συμφέροντά τους βεβαίως. Των Αμερικάνων πρώτα και κύρια. Γιατί έχουν προτεραιότητα να μπορέσουν να προωθήσουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα δεν χρειάζεται να στετήσω αγώγους. Και βεβαίως, με αυτή τη στάση, τι επιβεβαιώνεται? Ότι τα παζάρια που κάνουν με την Τουρκία για να μπορέσουν να την αποσπάσουν από την αγκαλιά της Ρωσίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου και των κοιτασμάτων της. Έτσι λοιπόν, αυτό που δείχνουν οι εξελίξεις και επιβεβαιώνουν είναι ότι η προστασία των δικαιωμάτων των λαών της περιοχής αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας περνάει μέσα από την απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Σχεδιασμοί που μετατρέπουν τη χώρα μας σε προκεχωρημένο φυλάκιο αλλά και σε πεδίο άσκησης αντιπίνων από τα άλλα μέρη. Έτσι λοιπόν, η προστασία των δικαιωμάτων και της ζωής των λαών της περιοχής, των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων γίνεται μόνο μέσα από τη συντριβή των υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή. Δεύτερο παράδειγμα αυτής της άσφαιρης ανούσιας και υποκριτικής αντιπαράθεση η οποία γίνεται, το πικ-πόκ αυτό που έχουμε, σχετίζεται με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που φέρνει η κυβέρνηση σήμερα για συζήτηση στην Ολομέλεια. Τι είναι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τροποποίηση του νόμου για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενσωματώνοντας μέσα την οδηγία του 2009 νούμερο 1. Πότε ψηφίστηκε αυτή η οδηγία? Πότε έγινε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Στις 11 Δεκεμβρίου του 2018. Να θυμηθούμε ποιος ήταν τότε στην κυβέρνηση όταν αυτή η οδηγία αποφασίστηκε. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και παρατηρούμε το εξής φαινομενικά παράδοξο. Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ να αποδέχεται και να στηρίζει τη συγκεκριμένη οδηγία, αλλά ως αντιπολίτευση να κρατάει επιφυλάξεις για το κατά πόσο εντάχθηκε έτσι όπως έπρεπε στο ελληνική ένομη τάξη. Και θα πει κάποιος, μα αυτό είναι αντιφατικό. Όμως δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εξασκείται σε αυτή την άσφαιρη επιφύλαξη και σε άλλα νομοσχέδια απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για να δείξει τι να δείξει, ότι είναι κάτι διαφορετικό τάχα μου δήθεν από την κυβέρνηση, ότι δεν συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές και ότι το πρόβλημά τους είναι στο πώς διαχειρίζεται την εκάστοτε πολιτική η κυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη διαχειρίζεται σωστά ή εξυπηρετεί συμφέροντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή είναι αυτό το ότι συμφωνείτε, γιατί κύριε Γεωργιάδη που μιλήσατε πριν από λίγο, το ιερό δισκοπότηρο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ιερό δισκοπότηρο ανταγωνισμός είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και για το κίνημα αλλαγής. Γιατί το θεωρείτε ως θείο δώρο που θα αντιμετωπίσει τα δεινά της οικονομίας και θα δώσει όθηση στην καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη. Αλλά ας δούμε τι σημαίνει επί της ουσίας ανταγωνισμός στην καπιταλιστική οικονομία. Πρώτον, ο ανταγωνισμός στην καπιταλιστική οικονομία είναι σε βάρος της εργατικής τάξης. Γιατί ακριβώς στηρίζεται πάνω στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Η όποια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας γίνεται προς όφελος των κεφαλοκρατών και σε βάρος των εργαζόμενων, είτε αυτό είναι ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας τους, είτε είναι ως αποτέλεσμα της εισόδου στην παραγωγική διαδικασία των νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό ακριβώς και από κοινού όλοι μαζί έχετε συνδιαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο στην αγορά εργασίας,
όπου επί της ουσίας έχετε διαμορφώσει μηχανισμούς αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης, μιας εργατικής δύναμης αναλώσιμης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήρων για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητά τους και ταυτόχρονα χωρίς συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων. Η σημερινή κυβέρνηση πάτησε στο νομοθετικό πλαίσιο που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά στις ανατροπές στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, ο ανταγωνισμός είναι σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων, αυτού του οικογενειακού χαρακτήρα. Είναι σε βάρος των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των εμπόρων. Γιατί ανταγωνίζονται κατά από χειρότερους όρους στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί στην καπιταλιστική οικονομία ισχύει ο κανόνας που λέει το μεγάλο ψάρι τρώει πάντα το μικρό. Και όπου δεν συμβαίνει αυτό είναι ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν αμφισβητούν τον κανόνα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και παρατηρούμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες μια τεραστίου μεγέθους συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της οικονομίας. Και σχεδόν του συνόλου του κλάδου της οικονομίας. Πόσοι ελέγχουν τις νέες τεχνολογίες, πόσοι ελέγχουν τις αερομεταφορές, πόσοι ελέγχουν σε παγκόσμιο επίπεδο την ενέργεια και μια σειρά άλλα ζητήματα, τα ορυκτά καύσιμα και μια σειρά άλλα θέματα τα οποία επιβεβαιώνονται από αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση είναι κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανάπτυξης της οικονομικής του καπιταλισμού με αποτέλεσμα ελάχιστοι όμιλοι να ελέγχουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Τρίτο ζήτημα, ο ανταγωνισμός είναι σε βάρος και των βιοπάλαιστων αγροτών γιατί αναγκάζονται να αγοράζουν πανάκριβες πρώτες ύλες, σπόροι, φυτοφάρμακα, μηχανήματα και ταυτόχρονα εξαναγκάζονται πάλι τους μονοπωλιακούς ομίλους να πουλούν πολύ φθηνά τα αγροτικά τους εμπορεύματα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την κερδοφορία ως πρώτη ύλη τα αγροτικά εμπορεύματα των επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Ένας αγροδιατροφικός τομέας που και στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο ελέγχεται από ελάχιστους μονοπωλιακούς ομίλους. Και τέλος, ο ανταγωνισμός είναι και σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Γιατί όσο περισσότερο συγκεντροποιείται μια αγορά, τόσο μπορεί να καθοριστούν μονοπωλιακές τιμές. Η δε λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και δεν μπορεί να αναιρέσει η ύπαρξη αυτής της Επιτροπής τους σιδερένιους οικονομικούς νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας που οδηγούν στη συγκέντρωση και στη συγκεντροποίηση της αγοράς. Τρίτο ζήτημα, σε σχέση με την ακρίβεια που συνδέεται άμεσα με τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Εμείς λέμε καθαρά ότι η ακρίβεια δεν είναι υπόθεση των διαχειριστικών ανεπαρκειών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή των ιδεολειψιών της, αλλά είναι συγκεκριμένο αποτέλεσμα που οφείλεται τι, οφείλεται στην πορεία μετάβασης από την καπιταλιστική κρίση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Δηλαδή η ακρίβεια είναι παιδί του καπιταλιστικού συστήματος και η μεγάλη εικόνα επιβεβαιώνει μια νέα έξαρση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι απλά και μόνο η ιδιομορφία της χώρας μας. Δεν θα αναφέρω στοιχεία αν έχουν αναφερθεί άλλοι ομιλητές. Αυτό ως τι προέκυψε, βεβαίως προέκυψε ως αποτέλεσμα της διαταραχής εξαιτίας της φοδρότατης αντίθεσης αλλά και των ανταγωνισμών που παρουσιάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο των πρώτων υλών, για τον έλεγχο των ενδιάμεσων εμπορευμάτων, για τις διαδρομές μεταφορές στο διεθνές εμπόριο που έχει ακριβώς διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες τροφοδοσίας. Δεύτερον, αποτελεί αποτέλεσμα της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και που μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ το θεωρεί και σημαία μιας προοδευτικής αλλαγής που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κόβει φτηνό χρήμα και κόβει φτηνό χρήμα ακριβώς για να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια των πολυεθνικών για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
Έτσι λοιπόν αυτό το φτηνό χρήμα είναι ακριβώς και η αιτία η οποία φουντώνει και εκτοξεύει τον πληθωρισμό, ο οποίος πληθωρισμός κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Έτσι λοιπόν αυτό που είναι φάρμακο για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, το χρήμα το φτηνό αποτελεί και φαρμάκι ταυτόχρονα για τις ανάγκες του λαού. Και έτσι κύριε Υπουργέ που μιλήσατε πριν, λέτε ότι στην Ελλάδα είναι μικρός ο πληθωρισμός, όμως δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι ακόμη και αν ευημερούν οι αριθμοί, οι λαοί δυστυχούν. Δεύτερη αιτία, τρίτη αιτία της ακρίβειας και ιδιαίτερα στην ενέργεια είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Αυτή την πολιτική με συνέπεια την υπηρέτη και η σημερινή κυβέρνηση, την υπηρέτησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όπως του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Για να μπορέσουν ακριβώς να ενταχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα που οδήγησε πολύ ακριβό μείγμα για το λαό και στήριξη των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Η πορεία απολιγνητοποίησης που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ και είχε μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και η σημερινή το συνεχίζει το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης, δηλαδή σε ένα εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς η ακρίβεια δεν είναι κάτι το προσωρινό στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια θα παρακολουθούμε τα ίδια ακριβώς φαινόμενα. Έχει ξεκινήσει μια τεράστια διαπάλη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστια τις αντιθέσεις. Ανάμεσα στη Γαλλία από τη μια μεριά, που θεωρεί ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια πρέπει να αξιοποιηθεί και να γίνει όχι με μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, αλλά την πυρηνική ενέργεια. Στη δε Γερμανία, η οποία θέλει το φυσικό αέριο γιατί έχει την προνομιακή σχέση με τη Ρωσία και τον αγωγό South Stream 2. Και αυτή η διαπάλη εκφράζεται σε υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτή όμως η διαπάλη για το ποιο θα είναι το καύσιμο μετάβασης δεν αφορά την τιμή καθορισμού του ηλεκτρικού ρεύματος και την τεράστια ακρίβεια. Έτσι λοιπόν φαίνεται πολύ συγκεκριμένα ότι αυτή η πολιτική που με συνέπεια υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις στον τομέα της ενέργειας έχει οδηγήσει σε αυτό το κύμα ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άλλωστε, η πράσινη μετάβαση θα οδηγήσει σε ακόμη πιο ακριβή ενέργεια, ακόμη πιο ακριβά πράσινα εμπορεύματα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια, αλλά και να επιδεινωθεί το επίπεδο διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας. Το ΚΚΕ βεβαίως είναι υπέρ όλων των μορφών, των εγχώριων μορφών αξιοποίησης και των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή του λιγνίτη, και την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό, το οποίο είναι ανανεώσιμο αλλά δεν αξιοποιείται, και από την αιωλική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά. Αλλά δεν μπορεί σε συνθήκες καπιταλισμού να υπάρξει επάρκεια παραγωγής, φτηνό ρεύμα και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Η πρόταση του ΚΚΕ. Έτσι λοιπόν τα μέτρα προστασίας από το κύμα της ακρίβειας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασπιρίνες, που δεν μπορεί να αντισταθμίσουν τις τεράστιες απώλειες που έχουν τα λαϊκά εισοδήματα. Άλλωστε και οι προτάσεις των υπολείπων κομμάτων κινούνται πάλι στα πλαίσια της ασπιρίνης, γιατί εντάσσονται εντός των ορίων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ορισμένα πράγματα τα οποία ακούμε βγαίνουν εκτός πραγματικότητας. Η ΔΕΗ, λέει η δημόσια, μπορεί να καθορίσει την τιμολόγιο. Αλήθεια το ισχυρίζεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς δεν ήταν πρόταση και απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της πλειοψηφίας τότε για το χρηματιστήριο ενέργειας? Τι καθορίζει το χρηματιστήριο ενέργειας? Τη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Το χρηματιστήριο την καθορίζει, τη χονδρεμπορική τιμή. Και με βάση αυτή πουλάνε όλες οι εταιρείες που αγοράζουν ρεύμα από το χρηματιστήριο το ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές. Και αυτή η χονδρεμπορική τιμή, μάλιστα με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθορίζεται από την ανώτερη τιμή εισαγωγής της τελευταίας κιλοβατόρας. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι μια δημόσια ΔΕΗ θα μείωνε το ρεύμα.
Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όταν εσείς έχετε καθιερώσει το χρηματιστήριο. Ούτε βεβαίως είναι πρόταση να καταφεύγουμε σε λύσεις δοκιμασμένες και χρεοκοπημένες του παρελθόντος, όπως έκανε το ΜέΡΑ25 για την εφαρμογή της αυτόματης σημαριθμικής αναπροσαρμογής, πρόταση προηγούμενων δεκαετιών, όπως άλλωστε προτάσεις προηγούμενων δεκαετιών καταθέτει το συγκεκριμένο κόμμα, και για τις συντεχνίες και για τα συνεργατικά μοντέλα, προτάσεις χρεοκοπημένες από την ίδια τη ζωή. Αλλά αντίθετα, η προστασία του λαϊκού εισοδήματος συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους πάλης, όπως αυτές που καταθέτει το ΚΚΕ, σε μια γενικότερη πορεία ανατροπής αυτής της κατάστασης. Και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια αναφορά στην τροπολογία που αναδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει στο πρόχειρο, αλλά έχει με μακροπρόθεσμη προοπτική. Όπως για παράδειγμα είναι τα αντεργατικά μέτρα που περιέχονται στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας. Τιμωρεί από τη μια μεριά η κυβέρνηση με περικοπή 50% του μισθού σε όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι γονείς παιδιών που νοσούνε. Και από αυτή την άποψη το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη? Γιατί ακριβώς η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία χωρίς μέτρα προστασίας. Το θέμα δεν είναι αν θα άνοιγαν ή όχι τα σχολεία ή πότε θα άνοιγαν τα σχολεία. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Βεβαίως έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά κάνει από τις όρες και προϋποθέσεις. Να αποφευθεί ο συχνοτισμός των παιδιών. 27 παιδιά σε ένα τμήμα. Είναι δυνατόν και να μην υπάρξει διασπορά της πανδημίας? Ενώ πρέπει να ήταν μικρότερα τμήματα με πολύ λιγότερα παιδιά. Με μέτρα συγκεκριμένα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία. Με τεστ δωρεάν για όλα τα παιδιά και για τους καθηγητές. Έτσι λοιπόν, εκεί αξιοποιείτε λοιπόν την πολιτική σας διαχείριση, την εγκληματική πολιτική διαχείριση της πανδημίας, για να προχωρήσετε σε αντεργατικά μέτρα διευκολύνοντας επί της ουσίας τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως η επιβολή τηλεργασίας σε νοσούντες εργαζόμενους. Δηλαδή κάθεται στο σπίτι του, ας πάρει και μια χούφτα αντιπυρετικά, αλλά να δουλεύει για να μην χάσει το μεροκάματο. Ποιος εξυπηρετείται? Βεβαίως δεν εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι και οι ανάγκες τους, αλλά οι επιχειρηματικοί ομίλοι. Πολύ δε περισσότερο όταν η κυβέρνηση ευθύνεται για τη διαχείριση της πανδημίας, είναι μια ολόκληρη συζήτηση, δεν την ανοίγω τώρα. Και τέλος, με την υπόθεση του κατώτερου μισθού, τον αξιοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση, τον νόμο Αξιόγλου Βρούτσι, η Βρούτσι Αξιόγλου για την ακρίβεια, όπου η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση κάθε φορά θα καθορίζει τον κατώτερο μισθό με στόχο πια την ενσωμάτωση και τη χειραγώγηση των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Αυτό έχει το σκοπό να κάνετε. Αλλά βεβαίως όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία και με το σημερινό νομοσχέδιο ήρθαν με την τροπολογία, δεν είναι προσωρινού χαρακτήρα, ήρθαν για να μείνουν, όπως έμεινε το σύνολο των αντεργατικών μνημονιακών μέτρων, και να στοχοποιήσουν τη ζωή των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων στο χέρι των εργαζόμενων, είναι ακριβώς να χειραφετηθούν από όλες αυτές τις πολιτικές που τους έχουν καταδικάσει στην εξαθλίωση, στη φτώχεια και σε μια ζωή χωρίς μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και αντίθετα να οργανώσουν την πάλη τους για μια συνολικότερη ανατροπή αυτής της κατάστασης. Γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν. Είναι υπαρκτές οι δυνατότητες. Ο κόσμος να ζει πολύ καλύτερα. Και θα μπορεί να ζει πολύ καλύτερα όταν εξαλείψει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος και το καπιταλιστικό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.